Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, να σας καλωσορίσουμε στο εφετινό αφιέρωμα. Είναι για 8η συνεχή χρονιά και όπως σας είπα και στην αρχή, φέτος η θεματική είναι η πρόκληση του γύρατος. Θεωρήσαμε ότι είναι ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και να πω εξ αρχής ότι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ικανοποίησή μου που παρουσιάζω αυτή την ταινία, που θεωρώ ότι είναι ίσως μια από τα πιο τέλεια επιτεύγματα στο χώρο του σινεμά. Και να πω ότι μου δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση που την παρουσιάζω μαζί με τον κύριο Τζαβάρα, που νομίζω για μένα αλλά και για όλους όσους τον γνωρίζουμε αποτελεί το απόλυτο σκεπτόμενο καλό. Κύριε Τζαβάρα, ξέρω ότι δεν θα το θέλατε, αλλά εγώ θα ήθελα με αφορμή αυτή την ταινία, επειδή θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε την πρόσφατη βράβευσή σας. Ποια βράβευση τώρα? Λοιπόν, ξέρω ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε, αλλά επειδή και εμένα έπεσε εντελώς τυχαία στην αντίληψή μου, την Παρασκευή που μας πέρασε μόλις προχθές, ο κύριος Τζαβάρας τιμήθηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας και μάλιστα είναι και η τελευταία, νομίζω, τελετή τίμησης του απερχόμενου Προέδρου με την ανώτατη τιμή του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό και για τον κλάδο και για την ψυχιατρική εταιρεία της οποίας είστε και ήσασταν πρόεδρος και επιτίμως πρόεδρος. Και εγώ, ξέρετε, ο λόγος που το μοιράζομαι εδώ με το κοινό και μου δίνει και εμένα αυτή την ικανοποίηση είναι γιατί δεν είναι τόσο ότι τιμούν εσάς, αλλά σε μια εποχή, ξέρετε, που υπάρχει τόσο σκοτάδι γύρω μας και από το κακό κυριαρχεί, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το καλό αναγνωρίζεται και τιμάται. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας εμπνέετε. Να πω εξ αρχής ότι η σχέση του Τόμας Μαν με τον Φρόιντ είναι γνωστή, περισσότερα θα πει ο κύριος Τζαβάρας, και νομίζω ότι είναι από τους πρώτους, ήδη από τη δεκαετία του 20, ο Τόμας Μαν αποδέχτηκε ότι η ψυχανάλυση είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που έχει τεράστια προσφορά στον χώρο της επιστήμης και της τέχνης. Αυτό υπάρχει, περισσότερα θα σας πει ο κύριος Τζαβάρας βέβαια για τον Τόμας Μαν. Και από εκεί και πέρα, η ταινία αυτή νομίζω ότι είναι η συνάντηση τριών, τουλάχιστον τεσσάρων σημαντικών δημιουργών. Του Τόμας Μαν, του Βισκόντι, του Ντερκ Μπόγκαρτ, του Πιέρο Τόζι και όλοι που δούλεψαν για αυτή την ταινία νομίζω ότι είναι κορυφές. Εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζαβάρα. Δεν θα μείνω περισσότερο, φαντάζομαι θα μιλήσει εκείνος. Αν χρειαστεί θα πω και εγώ δύο λόγια για όλα αυτά τα δίπολα που υπάρχουν μέσα στην ταινία σχετικά με την σχέση δημιουργίας και δημιουργού, με τη σχέση του πνεύματος και των αισθήσεων, για την κυριαρχία του πνεύματος πάνω στις αισθήσεις, για τη σχέση του Απολλώνιου με το Διονυσιακό και όλη αυτή η διαδρομή που διατρέχει ταινία από τον Οφέδρο και το Συμπόσιο μέχρι τον Νίτσε. Εγώ θα ήθελα να αφήσω να μιλήσει πρώτα ο κύριο Τζαβάρας και μετά, επειδή συνήθως συνηθίζουμε να καλούμε δημιουργούς, που εδώ είναι ανέφικτο να μιλούν για τις ταινίες, εάν αυτό γίνεται και αν έχουμε ελληνικές ταινίες, ανέτρεξα στη βιβλιοθήκη μου και βρήκα μια παλιά έκδοση της αυτοβιογραφίας του Ντερκ Μπόγκαρτ και έτσι σκέφτηκα ότι πιο σημαντικό από ό,τι έχουμε να πούμε εμείς είναι να σας διαβάσω στο τέλος κάποια στοιχεία από αυτή την βιογραφία, που και ο ίδιος θεωρεί ότι ολοκληρώνει ένα κύκλο δημιουργίας με αυτή την ταινία, και είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ότι τελειώνει την αυτοβιογραφία του με αυτή την ταινία, παρά το ότι μετά έκανε και άλλες σημαντικές ταινίες, αλλά θεωρεί ότι κλείνει ένα κύκλο ζωής και αυτό περισσότερα θα πούμε στο τέλος. Κύριε Τζαβάρα. Καλά, ναι. Κύριε Κρασενάκη, σε ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Νόμιζα ότι εσείς θα αρχίζετε, αλλά τέτοιες μικροπαρεξηγήσεις ίσως
να αποδειχθούν ευνοϊκές για, για το διάλογο που θέλουμε να αναπτύξουμε τους παρευρισκομένους κυρίως. Ήθελα να σας πω ορισμένα, ορισμένες λεπτομέρειες από το βίο του Τόμας Μαν σε σχέση με αυτήν την νοβέλα, την οποία κινηματογράφησε αργότερα ο Βισκόντι. Η νοβέλα αυτή του Τόμας Μαν είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο από την άποψη της αισθητικής ποιότητος. Βέβαια, ο Τόμας Μαν δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του παρά να γράφει αριστουργήματα, κάτι που ο ίδιος φαίνεται να το είχε παραδεχτεί για τον εαυτό του. Όπως ξέρετε, πάρα πολύ νέος έγραψε τους Μπούτενμπρουκς, ένα μυθιστόρημα για το οποίο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Την νοβέλα αυτή τη γράφει το 1912. Ο Τόμας Μαν γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1955. Και ίσως για τους παρευρισκόμενους που έχουν παρακολουθήσει και το νόημα των προβολών που επιλέξαμε κατά το παρελθόν, δεν θα ήταν μη χρήσιμο να υπογραμμίσω πως ο Τόμας Μαν βρέθηκε όλα τα χρόνια του φασισμού, του εθνικοσοσιαλισμού στο εξωτερικό. Δεν πέρασε ούτε μία ώρα εντός της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλη του η οικογένεια. Αυτό έχει κάποια σημασία ίσως για να καταλάβει κανένας και την προέλευση της στάσεως του απέναντι στον κόσμο από πάρα πολύ νωρίς. Όταν γράφει την νοβέλα αυτή το 1912, τον απασχολεί το πρόβλημα του γύρατος, αφενός με ένα φυτέρο όμως και το πρόβλημα της ομοφιλοφιλίας υπό τη γενικότερη σημασία αυτής της λέξεως. Ετοιμάζει το μεγάλο το μυθιστόρημα για τον Φέλιξ Κρούλ, το οποίο έχει μεταφραστεί από ό,τι ξέρω και στην ελληνική, και στο ίδιο χρονικό διάστημα συλλαμβάνει το περιεχόμενο αυτής της νοβέλας, για την οποία θα χρειαστεί ένα έτος ή μόλις ένα έτος για να την ολοκληρώσει. Αρχικώς τον είχε απασχολήσει μια διαφορετική ιδέα, να αναφερθεί στον Γκιώτε, στην περίοδο μάλιστα με τον τίτλο «Ο Γκιώτε στο Μαριενμπάντ». Η νοβέλα του σχετίζεται ποικιλοτρόπως με τον Γκιώτε, με τον Μάλα και με ορισμένους άλλους μεγάλους διανοητές. Ο ίδιος ο Τόμας Μαν συνήθιζε να λέει ότι είναι όντως μία νέα, ας το πούμε, μορφή του Γκιώτε εντός της γερμανικής λογοτεχνίας, μια άποψη την οποία συμμεριζόταν για τον εαυτό του και ένας δεύτερος μεγάλος γερμανός συγγραφέας, ο Μπρέχτ. Οι δύο άντρες είναι αντίπολοι βέβαια μέσα στη γερμανική λογοτεχνία του 20ου αιώνα, αλλά υπήρχε ένας εκατέρωθεν αλληλοθαυμασμός και αλληλοσεβασμός, μόνον ότι δεν υπήρξε κανένας διάλογος μεταξύ τους. Αυτό σας το αναφέρω μόνο γυρίστο έτσι εν παρόδο. Και είναι πολύ συμβολικά τα λόγια του Τόμας Μαν όταν βρέθηκε μετά από την έλευση του εθνικού σοσιαλισμού στην Τσεχοσλοβακία καταρχήν, που προέρχονται από μία του επιστολή στον Άινστάιν. «Γεννήθηκα για να είμαι εκπρόσωπος του», γράφει, «και όχι μάρτυρας». Και παρέμεινε σε όλα τα χρόνια μετά του εθνικοσοσιαλισμού πράγματι ένας εκπρόσωπος της δημοκρατίας. Συνήθιζε από το BBC να λέει «όπου βρίσκουμε εγώ είναι η Γερμανία». Αυτά λίγο για να σκιαγραφίσω κάπως τον Τόμας Μαν, ο οποίος είχε, όπως ξέρετε, μια τεράστια παιδεία και ήταν το αντικείμενο έλξεως όλων των μεγάλων θεωρητικών της εποχής της Βαϊμάρης και πιο νωρίς, των θεωρητικών της λογοτεχνίας. Όλοι ήθελαν να τον πλησιάσουν, να κερδίσουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μαζί του. Ο Τόμας Μαν όμως είχε μία
ιδιαίτερα αναπτυγμένη ευφυΐα όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις που όφυλαν να τον προστατεύουν και μόνον, ώστε κρατούσε σχεδόν όλους μακριά του, ακόμη και τον μεγάλο φιλόσοφο Λούκατς, που τόσο θαύμαζε το έργο του Τόμας Μαν. Το έργο του θαυμάζει και από όλες τις πλευρές και από άλλες, θα λέγαμε, τις κατευθύνσεις της φιλοσοφίας της τέχνης, ενώ ο ίδιος ήταν επιφυλακτικός με την γνωστή του ειρωνία απέναντι σε όλους. Υπήρχε μία εξαίρεση στον τρόπο που αντιμετώπιζε την τότε διανόηση ο Τόμας Μαν, ο Φρόιντ. Τον Φρόιντ τον θαύμαζε απεριορίστως, και όπως ξέρετε μετά από το θάνατο του Φρόιντ είναι αυτός που έγραψε τον επικίδιο λόγο. Ένας δεύτερος ήταν από τον Στέφαν Τσβάικ. Ήταν λοιπόν η αναγνώριση του έργου του Φρόιντ απεριόριστη, και πάντοτε έλεγε ότι ο Φρόιντ έχει εμπλουτίσει πάρα πολύ τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Απ' την άλλη μεριά, μια αντίστοιχη αναγνώριση έχουμε και από τον Φρόιντ. Σας αναφέρω μόνο δύο έτσι στοιχεία. Το ένα αφορά μια παρατήρηση του Φρόιντ για το δικό του έργο, τον Μωυσή, όπου λέει ότι θα ήθελα να γράψω ίσως ένα μυθιστόρημα για τον Μωυσή, αλλά εκχωρώ αυτό το δικαίωμα στον Τόμας Μαν, περιφημερίσει του. Και ακόμη κάτι, μια επιστολή του 1935, θυμάμαι καλά, του Φρόιντ προς τον Τόμας Μαν, στην οποία του γράφει: «Ξέρω ότι θα υπεραμεινθείτε του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας». Δεν θυμάμαι το ακριβές κείμενο. Τον διαβεβαιεί και τον παροτρύνει συνάμα να συνεχίσει αυτήν την τοποθέτησή του. Αλλά ας επανέλθω λίγο στο φιλμ που είδαμε. Διαμέσου του κειμένου του Τόμας Μαν για το φιλμ θα ακούσουμε περισσότερα από τον κύριο Κρασανάκη, ο οποίος είναι και ηδήμων, αλλά και ο ίδιος, όπως ξέρετε, σκηνοθετεί, και αυτό δεν μπορώ να το παρασιωπήσω μετά από όσα είπατε για μένα, σκηνοθετεί στο θέατρο με εξαίρετη μάλιστα επιτυχία. Στη νοβέλα αυτή του Τόμας Μαν παρουσιάζεται ένας μυθιστοριογράφος, ο οποίος μετατρέπεται από το Βισκόντι σε έναν μουσικοσυνθέτη, ο οποίος είναι ο Μάλα. Ο Μάλα είχε διατελέσει, για να σας υπενθυμίσω και ορισμένες αδιασυνδέσεις, ασθενής του Φρόιντ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και ενδιαφέρει και απασχολεί τον Τόμας Μαν λόγω της ιδιαίτερης αυστηρότητος του προσώπου του και του ύφους του, γράφει κάπου. Η νοβέλα αυτή, και θα σας απασχολήσω μόνο λίγο, στο πρώτο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει όντως εκπληκτικές παρατηρήσεις για την πεμπτουσία του καλλιτέχνη. Τι είναι ένας καλλιτέχνης και πώς εξελίσσεται. Αυτά είναι τα εισαγωγικά δύο κεφάλαια σε αυτήν την νοβέλα του Τόμας Μαν. Είναι αδύνατο να σας μεταφέρω το περιεχόμενό τους, γιατί το ύφος του παρουσιάζει, και μόνο το ύφος του, το λογοτεχνικό, το γλωσσικό ύφος, μια απαράμιλη δεξιοτεχνία. Τόμας Μαν είναι συγκρίσιμος όσον αφορά το χειρισμό της γερμανικής γλώσσας, ίσως με τον Νίτσε και βέβαια και με τον Φρόιντ, ο οποίος θεωρείται ένας εφάμιλος όλων των... Βραβεύτηκε με το βραβείο Γκέτε. Πώς αρχίζει αυτήν η νοβέλα? Στην νοβέλα παρουσιάζεται ο Άσενμπαχ σε μια ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση, ένα ιδιαίτερο ψυχικό καθεστώς. Έχει εγκαταλείψει το γραφείο του, υπερερεθισμένος μετά από ώρες συγγραφικού έργου, μιας συγγραφικής
επιδόσεως και είναι υπερερεθισμένος, έτσι ώστε αυτός ο οποίος συνήθιζε στη διάρκεια της ημέρας να απολαμβάνει την ηρεμία του υπνοδωμάτιου, ξάπλωνε, αυτή τη φορά του ήταν αδύνατον. Ο υπερερεθισμός αυτός τον υποχρεώνει να κάνει ένα περίπατο στον αγγλικό κήπο του μονάχου. Η εργασία του, γράφει ο Τόμας Μαν, πάλι με την παράμιλη μορφή του, δεν μπορώ να σας μεταφέρω δυστυχώς, είναι δύσκολη και επικίνδυνη εργασία που απαιτεί την υψηλότερη βαθμίδα μιας συνετής προσοχής, προσεκτικότητας θα λέγαμε ίσως, διεισδυτικότητας και ακρίβειας, και ακρίβειας της θέλησης. Ο συγγραφέας, κάνοντας αυτόν τον περίπατο, αισθανόταν στην ενδόμηχη, στην εσωτερική του πραγματικότητα, την δόνηση που του είχε προκαλέσει η δική του εργασία και από την οποία θα ήθελε να απαλλαγεί, υπερερεθισμένος όπως ήταν. Άνσενμπαχ παρουσιάζεται στην εισαγωγή σαν ένα συγγραφέας προχωρημένης κάπως ηλικίας, τον οποίον τον απασχολεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου του. Χρησιμοποιώ λέξεις της δικής μας διαλέκτου. Ο Τόμας Μαν πάντοτε προκαλεί μια διάθλαση της γλώσσας μέσα στη σκέψη του. Γι' αυτό ό,τι σας λέω δεν είναι το ύφος του, αλλά είναι το απλουστευτικότερο δικό μου ύφος. Τον απασχολεί το θέμα του χρόνου και της δημιουργίας για την ολοκλήρωση του έργου του, το οποίο τον βλέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε μία μοναδική πόλη την οποία έχει επιλέξει, που είναι το Μόναχο. Εκεί εργάζεται καθημερινώς κατά τον τρόπο που εργαζόταν ο Τόμας Μαν, δηλαδή κάθε πρωί γράφει. Από τη βιογραφία του Τόμας Μαν ξέρουμε ότι κάθε μέρα εργαζόταν και έγραφε τουλάχιστον 2-3 σελίδες και όχι περισσότερο. Αν σας δοθεί ευκαιρία, διαβάστε τα ημερολόγια του, τα οποία τηρούσε με ψυχαναγκαστική προσήλωση και σοφροσύνη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, και υπάρχουν κριτικοί της λογοτεχνίας, όπως ο Ρανίτσκι λογοχάρη, που ισχυρίζονται ότι τα ημερολόγια του είναι το μεγαλύτερο αριστούργημα από όλα σε έχει γράψει. Έγραφε λοιπόν καθημερινά και εργαζόταν καθημερινώς, όπως το κάνει ο Άσενμπαχ, που επιλέγει μία πόλη, το Μόναχο, έχει μία ορισμένη οικονομική ευρωστία γιατί έχει επιτύχει ως συγγραφέας και έχει και ακόμη ένα μικρό χώρο απόσυρσης της Άλπης προφανώς, αλλά αποφεύγει όλα τα μεγάλα ταξίδια, αποφεύγει τα υπερπόντια ταξίδια. Είχε παντρευτεί και έχασε τη γυναίκα του εξαιτίας μιας ασθένειας, και όταν γράφεται, όταν εξιστορείται στην νοβέλα, στην αρχή υπενθυμίζει ο Τόμας Μαν ότι η κόρη του έχει ήδη παντρευτεί. Ο χρόνος λοιπόν, η δημιουργία και ο τόπος αποτελούν προϋποθέσεις για την αυτοτέλεια θα λέγαμε της προσωπικότητας του Άσενμπαχ. Στην πορεία αυτού του πρώτου κεφαλαίου αναφέρεται η διαδρομή της ευαισθησίας και της σκέψης του Άσενμπαχ. Όσο περνούν τα χρόνια, αυτό το οποίο κατακτά τη σκέψη του όλο ένα και περισσότερο είναι η συντήρηση μιας ορισμένης αξιοπρέπειας της τέχνης του ύφους και αυστηρότητας. Και παράλληλα γράφει ο Τόμας Μαν ότι
παρουσιάζεται στην διαδρομή αυτού του επίσης μεγάλου δημιουργού, του Άσενμπαχ, μια υπερβολική ενίσχυση της αίσθησης του ωραίου, αυτής της ευγενικής καθαρότητας, της απλότητας και της συμμετρίας, η οποία εφ' εξής προσδιορίζει τα έργα του. Αλλά ότι είναι μια υπερβολική, επαναλαμβάνω, προσήλωση στην αυστηρότητα επίσης της μορφής. Εν τούτης, αυτό αποτυπώνεται ως μια επιλογή του ίδιου του μεγάλου καλλιτέχνη. Η πορεία του τον οδηγεί όλο ένα και περισσότερο σε μια αριστοτεχνική, σε ένα αριστοτεχνικό χειρισμό των θεμάτων, της θεματολογίας που τον απασχολεί, όπως και της γλώσσας, έτσι ώστε επιβάλλεται όλο ένα και περισσότερο μια τάση προς την κλασικότητα. Αυτά γράφει ο Τόμας Μαν σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Από τη μια μεριά είναι σαν να θαυμάζει τον Άσενμπαχ και τον εαυτό του, και από την άλλη υπάρχει πάντοτε μια λεπτοτάτη ηρωνία η οποία διατρέχει όλη του την πρόζα. Στο ίδιο σημείο, και αυτό έχει σχέση με το κακό στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Κρασανάκης, στο ίδιο σημείο θέτει το ερώτημα κατά πόσο η ηθική αποφασιστικότητα της τέχνης δεν οδηγεί σε μία αναστολή της γνώσης, και ότι αυτό ακριβώς φέρνει τον καλλιτέχνη πολύ κοντά στο κακό. Θα επανέλθω αμέσως μετά σε αυτό. Η εξέλιξη αυτής της καλλιτεχνικής ιδιοφύειας καταλήγει στο ερώτημα τι είναι μορφή. Κεντρική σημασίας ερώτημα, βέβαια, για τον Τόμας Μαν διαρκώς όλο του το βίο, αλλά ίσως και σε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, τι είναι μορφή. Και μία απάντηση που δίνεται είναι ότι η μορφή είναι ηθική, ενάρετη και αήθης, και ακριβώς το αντίθετο, αμαρτωλή. Ενάρετη είναι η μορφή, και εδώ αντικατοπτρίζεται όλος ο βίος του καλλιτέχνη, γιατί προκύπτει από την πειθαρχία. Ο Άσενμπαχ είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται πολύ πειθαρχημένα από κάθε μέρα, και μόνον έτσι προάγεται η τέχνη του. Από την άλλη τη μεριά όμως η τέχνη είναι μεμπτή ηθικά και αήθης, γιατί από τη φύση της εμπεριέχει μια ηθική αδιαφορία. Κάτι περισσότερο μάλιστα, επιδιώκει να λυγίσει το ηθικό στοιχείο κάτω από το υπερήφανο και απεριόριστο σκύπτρο της. Δηλαδή η ίδια η μορφή, η ίδια η προβληματική της μορφής, από την άλλη τη μεριά απαιτεί την καταστροφή, θα λέγαμε, του ηθικού στοιχείου, αυτό που επικαλείται όμως ταυτόχρονα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση τα πάντα. Υπάρχει ένα σκύπτρο της μορφής, δεν αναφέρεται στην τέχνη αλλά στην μορφή. Στην διάρκεια αυτού του κειμένου ο Τόμας Μαν θα καταλήξει σε κάτι το οποίο συζητείται βέβαια και στο φιλμ με την αντιστροφή του, ότι ο καλλιτέχνης, ο συγγραφέας, ο συγκεκριμένος συγγραφέας, αγαπάει την εργασία του, αυτήν την άτεγκτη καθημερινή εργασία του που τον απομακρύνει απορισμένες εκφάνσεις του βίου, την αγαπάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πάθος. Κανένα πάθος του βίου δεν είναι συγκρίσιμο με την αριστοτεχνική αυτή καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή είναι η τοποθέτησή του, και όπως ξέρετε αυτό το πρόβλημα και απασχολεί και την
ψυχανάλυση, σύμφωνα με την οποία η τέχνη ένα, θα λέγαμε, μια σουμπλιμασιόν, μια μετουσίωση της σεξουαλικής ενορμήσεως. Εδώ εμφανίζεται, θα έλεγα, το πρόβλημα αντιστρόφως, όπως και στο Νίτσε. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ενόρμηση πρωταρχική που αφορά την τέχνη. Χρησιμοποιεί δε και την έννοια της ενορμήσεως στο σημείο αυτό ο Τόμας Μαν. Δύο ακόμη λέξεις για το πώς καταλήγει ο συγγραφέας αυτός να κάνει το ταξίδι στην Βενετία. Αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο, γιατί αποφεύγει τα ταξίδια, αλλά στη διάρκεια αυτού του περιπάτου, όπου σκέπτεται το χρόνο, την ηλικία του και όλα αυτά, βλέπει έναν άντρα στο αγγλικό κήπο. Βλέπει έναν άντρα τον οποίο τον περιγράφει και έχει μία κάπως αλόκοτη εμφάνιση, κάπως ξενίζουσα, ξενική εμφάνιση, και ευθύς αμέσως ο περιπατητής αυτός βυθίζεται σε έναν κόσμο μαγικών εικόνων, ασιατικής ίσως τα λέγαμε προελεύσεως, οι οποίες αναπαριστώνται μέσα στη σκέψη του, μία σκέψη που κάθε άλλο παρά είναι στραμμένη προς τέτοιες εικόνες, και αυτό τον οδηγεί στην επιθυμία να κάνει ένα ταξίδι, να εγκαταλείψει το μόναχο, και αρχίζει και σκέπτεται πού να πάει. Και καταρχήν πηγαίνει σε μία, απέναντι είδατε από τη Βενετία, σε ένα νησί, και επιλέγει την Βενετία γιατί είναι η ωραιοτάτη, όπως την αποκαλεί ο Τόμας Μαν. Και στο πλοίο συντελείται η πρώτη, θα λέγαμε, αντιθετική παρουσίαση μιας μορφής, ενός άντρα ο οποίος προσπαθεί να μιμηθεί. Να μιμηθεί μία ομάδα νέων η οποία διασκεδάζει πάνω στο πλοίο και η οποία χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη ζωτικότητα, και αυτός ο υπερήλικς άνδρας προσπαθεί να ενσωματωθεί σε αυτήν την ομάδα. Τον βάζει εδώ σαν σώμα. Και ο Άσενμπαχ τον κοιτάζει και κοιτάζει με απέχθεια, ναι, αλλά και με μία απίστευτη ικανότητα αναπαραστάσεως περιγραφής αυτού που βλέπει. Η ευαισθησία του είναι ανεφορίων, όπως ήταν και του Τόμας Μαν, όπως λέγαν τα παιδιά του. Παρατηρούσε τα πάντα χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανένας. Έτσι και ο Άσενμπαχ, και εκεί έχουμε την πρώτη αυτήν αντίθεση ανάμεσα στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, ο οποίος ασχολείται με την μορφή, με το ήθος της μορφής, ανάμεσα σε αυτήν τη δική του εσωτερική πραγματικότητα, η οποία εμφανίζεται και στο φιλμ, και στην εξωτερική πραγματικότητα, όπου κάποιος παραμορφωμένος στο πρόσωπο, μεγάλης ηλικίας άντρας, προσπαθεί να παραμείνει κοντά στην νεότητα. Εκεί τίθεται το θέμα της τραγικότητος του γύρατος για πρώτη φορά. Και το οποίο βέβαια αυτός αναπαράγει στο τέλος της ταινίας, γίνεται σαν και αυτόν που είναι... Συνεχίστε, ναι. Όχι. Δεν έχω άλλο να πω, εντάξει, θα πω μετά. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτή η μετάβαση από το Μόναχο στη Βενετία. Το Μόναχο, αν θέλετε, συμβολίζει η ταινία, δουλεύει, χρησιμοποιεί πάρα πολύ το συμβολισμό. Το Μόναχο είναι ο τρόπος της καθαρής σκέψης, του ελέγχου, ενώ η Βενετία είναι ο χώρος των αισθημάτων και της ομορφιάς. Και νομίζω ότι η ταινία... Τι? Ναι, ναι. Ορίστε, ναι, πείτε τι. Μόρβιτ η πόλη, δεν είναι. Τι είναι, τι είπατε. Μόρβιτ.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό βέβαια ότι η Βενετία. Η Βενετία είναι η πρωταγωνίστρια τελικά του έργου, ας πούμε, και όλα αυτά που προκαλεί. Νομίζω ότι όλη αυτή η μετάβαση, εδώ βέβαια στην ταινία βλέπουμε και υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το σενάριο, παρακολουθούμε την μετάβασή του στην Βενετία, το προηγούμενο όλο κομμάτι αυτό που πώς αυτός κινητοποιήθηκε να πάει στη Βενετία ο Άζεμπαχ, το αφήνει και απλά αφήνει κάποια υπονοούμενα στην πορεία. Η ταινία, το σενάριο έχει ένα πολύ απλούς διαλόγους και μόνο όλο το φιλοσοφικό κομμάτι υπάρχει στην συζήτηση με τον άλλο μουσικό που τίθενται αυτά τα φιλοσοφικά ζητήματα και που βλέπουμε βέβαια σιγά σιγά ότι έρχεται η ίδια η ομορφιά και του επιβάλλει την κατάργηση αυτού του ελέγχου και σιγά σιγά αφήνεται με όλη αυτή την μπαιγνιώδη διάθεση που βλέπουμε πάρα πολλές φορές όταν έχει αυτό το αδιόρατο χαμόγελο όταν επιστρέφει στο Λίντο μετά το μπέρδεμα με τις αποσκευές του και γενικά όποτε μπορεί και αφήνει τον εαυτό του εκτός ελέγχου. Να πούμε δύο λόγια για τον Βισκόντι, νομίζω ότι είναι γνωστή η πορεία του και ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες της Ιταλίας, όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά ολόκληρου του σινεμά. Ο ίδιος είχε βέβαια αυτές τις φοβερές αντιφάσεις να είναι ένας κόκκινος κόμις, να έχει τίτλους ευγενίας και την ίδια στιγμή να είναι κομμουνιστής. Λέει μάλιστα στη βιογραφία του Βισκόντι ότι εγώ δεν τον πολυπίστευα, ο Μπόγκαρτ, δεν τον πολυπίστευα ποτέ για αυτές τις ιδέες ότι ήταν τόσο πολύ κομμουνιστής όσο ο ίδιος επέμενε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι, και θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα για όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν για να καταφέρουν να υλοποιήσουν την ταινία. Και ξέρετε, είναι σημαντικό αυτά να τα γνωρίζουμε γιατί όλα τα μεγάλα αριστουργήματα γίνανε μέσα από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο, αλλά και πάρα πολύ πίστη στο αποτέλεσμα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις να μιλάει για οικονομικά και για τέτοια προβλήματα ο Βισκόντι, πλαισιωμένος από τους πίνακες που ο ίδιος είχε, Πικάσο, Κλίμτ, Έγκον Σίλε. Κλίμτ είναι οι γυναίκες κατά ναι, Κλίμτ. Είναι πολύ Κλίμτ, ναι. Υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά τα αισθητικά στοιχεία μέσα στο οποίο ήταν μέσα στην καθημερινή του ζωή. Είναι ένας σκηνοθέτης που στοχεύει πολύ στον αισθητισμό και γνωρίζουμε ότι αυτό υπήρχε έντονα στον τρόπο που γυρνούν, δηλαδή ήθελε να είναι τα μαχαιροπύρουνα πραγματικά ασημένια και που λέγανε «μα δεν φαίνεται αυτό», λέει «ναι, αλλά ο ηθοποιός το ξέρει ότι ποια είναι ασημένιο μαχαιροπύρουνο». Τα συρτάρια να είναι όλα γεμάτα μέσα με ασπρόρουχα και με ακριβά αντικείμενα, ενώ δεν φαινότανε, γιατί ήθελε οι ηθοποιοί να αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είχε μια πάρα πολύ στενή σχέση με τη λογοτεχνία, είχε κάνει ήδη από τη δεκαετία του 50 το Σένσο του Μπόιτο, έκανε μετά το Γκατοπάρδο του Λαμπεντούζα, στα μέσα της δεκαετίας του 60 καταπιάστηκε με μια ταινία που δεν είναι πολύ γνωστό την δικιά του, με τον Ξένο του Καμί. Είναι μια από τις όχι πολύ πετυχημένες του ταινίες με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και μετά βέβαια έκανε τη μεγάλη του επιτυχία «Τους Καταραμένους», αμέσως πριν το 69, πριν το θάνατο στη Βενετία, γεγονός που του επέτρεψε να βρει και χρηματοδότες για να κάνει αυτή την ταινία. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από την βιογραφία του Μπόγκαρτ. Ο ίδιος θεωρεί ότι κλείνει ένας κύκλος με αυτή την ταινία, όπως είπα. Μετά το τέλος της ταινίας δεν γυρίζει στην Αγγλία. Από την Ιταλία που είναι, πηγαίνει κατευθείαν στην Προβυγγία, όπου έχει αγοράσει ένα σπίτι με ένα κτήμα 50 στρεμμάτων, το οποίο έψαχνε καιρό, του το βρήκε τελικά η Σιμών Σινιωρέ, που έμεναν τότε και αυτοί με τον Μοντάν στην Πόντε Προβάνς. Δεν του άρεσε η Πόντε Προβάνς γιατί είχε γίνει πολυ τουριστικό μέρος. Έψαχνε να βρει ένα απομονωμένο πάνω στα βουνά σπίτι
και νομίζω ότι ήθελε να διαφυλάξει ο ίδιος, όπως έλεγε, και την προσωπική του ζωή. Είναι γνωστό ότι ο ίδιος ήταν ομοφιλόφιλος ο Μπόγκαρτ. Είχε μια σχέση πάρα πολλά χρόνια, ένα σύντροφο, ο οποίος πέθανε αργότερα. Και ήθελε πια, αισθανόταν ότι με το θάνατο στη Βενετία έκλεισε ένας κύκλος και ήθελε να αποτραβηχτεί και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του ήσυχα. Έδωσε παραπάνω από τις μεσαίες του οικονομίες για αυτό το σπίτι και έκανε βέβαια και πολλές άλλες ταινίες, όπως είναι το Providence με τον Alain René και άλλες ταινίες μετά από το θάνατο στη Βενετία, αλλά ο ίδιος θεωρούσε ότι εδώ έκλεισε ένας κύκλος. Θα διαβάσω λοιπόν μερικά αποσπάσματα από την βιογραφία του, γιατί νομίζω ότι μας βάζουν λίγο στο κλίμα του πώς έγινε αυτή η ταινία, αλλά και τα προβλήματα που συνάντησαν. Είναι μια βιογραφία που βγήκε πριν το 84 στην Ελλάδα. Ήταν γραμμένη τη δεκαετία του 70. Στα ελληνικά έχει τον τίτλο «Μεταμορφώσεις», δεν είναι όμως ο πρωτότυπος. Ο πρωτότυπος έχει με ένα, που είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό, είναι ο τίτλος ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που λέγεται «Φίδια και σκάλες», που δείχνει ότι όσο ανεβαίνει σκάλες παραμονεύουν φίδια και στην κορυφή είναι τα περισσότερα φίδια. Δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρουν κάποιοι και εγώ δεν το ξέρω. Το «Snakes and the Ladders». Και είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτός ο τίτλος. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια, είναι στον Κάκτο, έχει βγει το 84, είναι από αυτά τα βιβλία που δεν υπάρχουν πια νομίζω. Λέει λοιπόν, θα ήταν πραγματικά ευχάριστο να μπορούσα να πω πως οι ετοιμασίες για το θάνατο στη Βενετία προχωρούσαν ομαλά, ήρεμα και σίγουρα. Δυστυχώς τα πράγματα ήταν ακριβώς ανάποδα. Ήταν βέβαια φυσικό κάτι τέτοιο. Έπρεπε να παλέψουμε, να παρακαλέσουμε, να σπρώξουμε, να χτυπηθούμε για να καταφέρουμε να φέρουμε το κλασικό έργο του κυρίου Μαν έστω και κοντά στην οθόνη. Τα χρήματα φυσικά ήταν το πρώτο πρόβλημα. Αυτό τελικά το ξεπεράσαμε λίγο πολύ, όπως νομίζαμε, με μια όχι και πολύ μεγάλη επιδότηση από το Ιταλικό κράτος. Χρειαζόμασταν όμως πολύ περισσότερα. Η Καταραμένη έγινε μια τρομερή επιτυχία στην Αμερική με διθυραμβικές αναφορές στον τύπο και με πολύ ενθαρρυντικά ποσοστά πληρότητα στις αίθουσες που πεζόταν. Η ταινία μας ήταν η επιτυχία της σεζόν και ο Βισκόντι έλεγε πως αυτό οφειλόταν στο γεγονός πως στη Νέα Υόρκη υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι. Όποια και να ήταν η αλήθεια, είχαμε επιτυχία και αυτό μόνο μετράει στην Αμερική. Έτσι προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την επόμενη προσπάθεια του Βισκόντι. Με ορισμένους όρους. Πρώτον, έπρεπε να αντικαταστήσει εμένα με έναν από τους δύο Άγγλους ηθοποιούς που τον καιρό εκείνον νόμιζαν, γέμιζαν τα ταμεία πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ ή από ό,τι τα γέμιζα ποτέ. Ο Βισκόντι αυτό το αρνήθηκε από την αρχή, επιμένοντας προς μεγάλη του σύγχυση πως ήμουν ακριβώς σαν τον Φασιανό που κρέμεται από το λαιμό στην αποθήκη, έτοιμος και τέλειος για την κατσαρόλα. Τελικά συμφώνησαν, αλλά μείωσαν τη χρηματοδότηση κατά το ίμιση από ό,τι πρόσφεραν στην αρχή. Ο Βισκόντι εξακολούθησε να αρνείται να με παρατήσει και συμβιβάστηκε με τα μισά χρήματα. Δεύτερο, επέμεναν ή προσπάθησαν να επιμείνουν στο ότι το ρόλο του αγοριού, του Τάτζιο, θα έπρεπε να τον παίξει ένα κορίτσι. Αυτό δήλωσαν θα γινόταν πολύ πιο εύκολα δεκτό από το αμερικάνικο κοινό. Αν αφήναμε την ιστορία ακριβώς όπως την είχε γράψει ο Τόμας Μαν, δεν θα μπορούσε να σημαίνει παρά ένα μόνο πράγμα σε αυτό το φανταχτερό νέο κόσμο. Ένας παλιόγερος που κυνηγάει ένα γόρι. Ο Βισκόντι τους άκουσε μέχρι το τέλος μέσα σε απόλυτο σιωπή. Αν αλλάξω τον Τάτζιο και τον κάνω κοριτσάκι και τον Μπον Τζάτζια, πιστεύετε σοβαρά πως το αμερικάνικο κοινό θα είναι έτοιμο να το δεχτεί? Και βέβαια το πιστεύουμε. Δεν πιστεύετε ότι στην Αμερική ενοχλεί η αποπλάνηση ενός παιδιού? Έγινε, μου είπε, μια νευρική παύση και ύστερα ο εκπρόσωπος της εταιρείας κούνησε γενναία το κεφάλι του και είπε πως δεν το έβλεπαν έτσι. Κύριε Βισκόντι, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα εδώ. Εμείς δεν είμαστε τόσο έκφυλοι όσο είσαστε στην Ευρώπη, είπε άνετα. Το Βιετνάμ θα ερχόταν αργότερα. Πρόκειται για την αναζήτηση της αγνότητας και της ομορφιάς, είπε ο Βισκόντι. Σίγουρα ο κόσμος θα το καταλάβει αυτό. Διαβάζουν το βιβλίο εδώ και χρόνια, ακόμα και στην Αμερική. Η μάχη συνεχίστηκε σχεδόν για μια εβδομάδα και τελικά υποχώρησαν και στα δύο σημεία, με απροθυμία και καχυποψία. Ο Βισκόντι γύρισε από τη Νέα Υόρκη νικητής και αποκαμωμένος.
δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να γίνει η ταινία όπως την είχε προγραμματίσει. Εκτός κι αν όλοι όσοι είχαν σχέση με την ταινία δέχονταν να γίνουν μεγάλες περικοπές στο μισθό τους. Ο ίδιος είπε δεν θα έπαιρνε καμιά αμοιβή, όπως και έγινε. Και έδωσε ένα παράδειγμα που ήταν αδύνατο να το αγνοήσουμε. Δέχτηκα το μισθό που μου πρόσφερε ο παραγωγός, που ένιωθε πάρα πολύ άσχημα. Ο Βισκόντι πάντα φρόντιζε να αποφεύγει τις προσωπικές συζητήσεις ως προς τα χρήματα. Πήρα λοιπόν 40.000 δολάρια για δουλειά σαν 5 μηνών και επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό από το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχω δει ούτε μία πεντάρα. Η Σιλβάνα Μάγκανο που έπαιζε την κυρία με τα Μαργαριτάρια, τη μητέρα του Τάτζιο, παραιτήθηκε εντελώς από το μισθό της και δούλευε μονάχα για τα έξοδα του ξενοδοχείου της και όλοι οι υπόλοιποι από το μεγάλο Πασκουάλ Ντε Σάντες μέχρι τους υπεύθυνους των σκηνικών δέχτηκαν ανάλογες περικοπές. Για μας όλους το σημαντικότερο ήταν να γίνει η ταινία και ο Βισκόντι, παίρνοντας κουράγιο από την κατανόηση που δείξαμε για τη συνεργασία μας, ξεκίνησε με ένα τεράστιο γούνινο καπέλο και με μπότες από δέρμα φώκιας να ψάξει για τον Τάτζιο στις πρωτεύουσες του Βορρά. Τον βρήκε αμέσως την πρώτη μέρα της αναζήτησης της ίστου στη Στοκχόλμη. Ήταν ένα λεπτό χλωμό ξανθό αγόρι 13 ετών, ο Μπιόργ Άντερσεν, που είχε έρθει στην ακρόαση χάρη στη φιλόδοξη γιαγιά του και ήταν παρά την ιδιαίτερη προτίμησή του για τη μαύρη ελαφριά μουσική και τους Beatles το ιδανικό πρόσωπο. Οποιοσδήποτε άλλος θα ήταν ακατάλληλος. Παρ' όλα αυτά ο Βισκόντι που πάντα κρατούσε το λόγο του έκανε και την υπόλοιπη περιοδία από την Κοπενχάγη ως το Ελσίνκι και υπέγραψε με τον Άντερσεν την τελευταία στιγμή ώστε να μην απογοητευτούν οι πρόθυμοι γονείς και τα παιδιά που μαζευόντουσαν όταν εμφανιζόταν με την ελπίδα να πάρουν το ρόλο. Ο Μπιόρ δεν εντυπωσιάστηκε αμέσως την ιδέα του ρόλου, αλλά όταν του υποσχέθηκαν ότι τα χρήματα που θα έπαιρνε από τον σχετικά μέτριο μισθό του θα ήταν αρκετά για να αγοράσει μια ηλεκτρική κιθάρα και ένα μηχανάκι, δέχτηκε και ο τέλειος Τάτζιο ήταν δικός μας. Εδώ μετά έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για έναν κάποιον παραγωγό, Ρόμπιν Φόξ. Τους παίρνει από το Λονδίνο και τους, γιατί πρέπει να τρέξω λίγο, και τους ενημερώνει αν έχουν πάρει τα δικαιώματα. Μέσα στον όλο πανικό και τη χαρά της προετοιμασίας, ο Βισκόντι δεν είχε πάρει τα δικαιώματα για το βιβλίο, ήταν φίλος με την οικογένεια Μαν και θεωρούσε αυτονόητο ότι θα του τα έδιδαν. Εδώ όμως αποκαλύπτεται ότι τα έχει πάρει ένας Αμερικανός ο οποίος υπολογίζει να παίξει ηθοποιός διάσημος, να παίξει ο ίδιος τον Βισκόντι, να γράψει τον ήρωα, να γράψει το σενάριο και να κάνει και την παραγωγή. Μεγάλη απογοήτευση, πόνος, απογοήτευση, συναντούν το Βισκόντι ανάμεσα στους Πικάσο και στους Κλίμπτ και στους Σίλε και όλα αυτά και τελικά ο Βισκόντι αναλαμβάνει, προσφέρει ένα τεράστιο ποσό και τα δικαιώματα είναι δικά μας. Μας είχαν στοιχήσει όμως πολύ. Τα ήδη λιγοστά χρήματα που διαθέταμε μειώθηκαν πάρα πολύ. Η υπερβολική εμπιστοσύνη του Βισκόντι κόστησε όλους ακριβά. Εγώ έχασα ολόκληρη την καρδαρόμπα μου που είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια μέχρι και το τελευταίο κουμπί και έτσι ο ενδυματολόγος της ταινίας ο Πιέρο Τόζη αναγκάστηκε να του βρει ρούχα από δεύτερο χέρι στους Τιρέλι. Η Τιρέλι ήταν ο μεγάλος οίκος που είχε αναλάβει να ράψει τα ρούχα. Στο κάτω-κάτω λέει ήμουν συνηθισμένος να δουλεύω με σκληρές συνθήκες και πίστευα απόλυτα έτσι, ότι έτσι θα συγκεντρωνόμουν περισσότερο στο ρόλο. Πέρασα τις επόμενες τρεις εβδομάδες ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο και περνώντας καθημερινά από την απόλυτη κόλαση του να μου φτιάχνουν μία μύτη που να μοιάζει με εκείνη του Μάλερ. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να κάθομαι ξαπλωμένος ανάσκελο όρος ορόκληρες και να μου βάζει μια ειδική πλαστική για το Παρίσι στο πρόσωπο με δύο καλαμάκια χωμένο στα ρουθούνια μου για να αναπνέω και ύστερα την αγωνία των ημερών που ακολούθησαν για τις προσπάθειες να φτιαχτεί έτσι αυτό το πλαστικό μοντέλο ώστε να μοιάζω με τη δική μου μύτη. Αναφέρεται πάλι πάρα πολύ σε αυτό, εξοδεύτηκαν πάρα πολλές μέρες, εβδομάδες με μακιγέρ και στην προσπάθεια επειδή είχε μία αιμονή ο Βισκόντι να μοιάζει του Μάλερ και θέλαν να πετύχουν την ιδιαίτερη μύτη του Μάλερ. Αφού λοιπόν έκαναν όλες αυτές τις προσπάθειες, ήρθε ο μακιγέρ της Σιλβάνας Μαγκάνο, ήρθαν πάρα πολλοί όλοι και μέσα στην απογοήτευσή τους ότι δεν είχαν καταφέρει τίποτα, ο ίδιος δεν μπορούσε να δουλέψει έτσι, ήρθε ο Βισκόντι και του λέει σε μισή ώρα πρέπει να κατέβεις στο μεγάλο σαλόνι, να πιούμε ένα ποτήρι σαμπάνια και να ευχηθούμε καλή τύχη. Ήταν η press conference για την ταινία. Ο τύπος περιμένει και θα έρθουν πολλοί φίλοι να μας ευχηθούν.
Έφυγαν όλοι, λέει, με τον Μάουρο και έκλεισαν την πόρτα. Κοίταξα το τσαλακωμένο μου είδωλο στον καθρέφτη. Έμοιαζα ακριβώς σαν ένας εξαχρεωμένος, ασήμαντος κομπάρσος με σακούλες κάτω από τα μάτια και μια μύτη που έτρεχε. Ο Μαν και ο Μάλερ ποτέ δεν ήταν τόσο μακριά μου. Τι να κάνω, ανακουφίστηκα όταν άκουσα τουλάχιστον τη φωνή μου σπασμένη. Δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή. Έχω μισή ώρα. Σακούλευε λοιπόν ο συνεργάτης του σε ένα κουτί με μουστάκια που είχε ξεχάσει ο Μάουρο μέσα στη δυστυχία του. Μου έδωσε ένα στην τύχη. Το κόλλησα στο στόμα μου. Ήταν παχύ γκρίζο σε στυλ Kipling. Σε ένα άλλο κουτί με κουμπιά, παραμάνες, κοκαλάκια και γυάλινες χάντες, ξεχώρισε ένα ζευγάρι με γυαλιά που στηρίζονται μόνο στη μύτη, όχι στα αυτιά, λίγο στραβωμένα, από τα οποία κρεμόταν μια λεπτή χρυσή αλυσίδα. Ξαναφόρεσα το καπέλο στο κεφάλι μου, τύλιξε ένα μακρύ μάλινο μπέζ κασκόλ στο λαιμό μου, πήρε ένα μπαστούνι από το σωρό, αλλά που ήταν εκεί και μιμούμενο στο περπάτημα του παππού μου από τη μεριά του πατέρα μου, στηρίχτηκα βαριά πίσω στις φτέρνες, άρχισα να περπατάω αργά-αργά γύρω στο δωμάτιο, αδειάζοντας τον εαυτό μου από τον εαυτό μου. Άρχισα να σκέφτομαι μόνο τον πόνο και τη μοναξιά, τη σύγχυση και την ηλικία, το φόβο και τη φρίκη να πεθάνω ολομόναχος. Ήθελα τόσο πολύ να έρθει ο Φωνάσεμπαχ ο ίδιος προς το μέρος μου και να γλιστρήσει μέσα στο κενό που δημιουργούσα για εκείνον. Και ήρθε, όχι μόνο μιας, αλλά με μερικούς ψήθυρους, φέροντας μαζί μου το βάρος των χρόνων του, την νευρικότητα της μοναξιάς του, την κούραση του άρρωστου κορμιού του. Και έτσι, άκαμπτος, βγήκε στον μακρύ, τον ατέλειωτο διάδρομο που οδηγούσε στη μεγάλη σκάλα, περπατώντας βαριά, ψηλαφώντας με τον μπαστούνι για μεγαλύτερη σιγουριά, συνειδητοποιώντας με φόβο το θόρυβο από τις φωνές και τα γέλια που έρχονταν από κάτω, με κάποια ίχνη δακρύων πίσω από τα γυαλιά που λαμπύριζαν. Στην κορυφή της σκάλας σταμάτησε ξαφνικά, κρατώντας με το τρεμάμενο χέρι του την κρύα κουπαστή της σκάλας που ήταν φτιαγμένη από μαόνι, προσπαθώντας να ισιώσει τους σκεφτούς ώμους που τόνιζαν την αγωνιώδη δειλία του. Κάτω το χόλ ήταν κατάμεστο από ανθρώπους που δεν ήξερε και που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Η αλαζονία γλίστρησε μέσα του σαν ατμός. Προσεκτικά, σταθερά, δίχως να τρέμει τώρα, άρχισε να κατεβαίνει προς το μέρος τους, κρατώντας το κεφάλι του όσο πιο ψηλά μπορούσε, τα πόδια του όσο πιο σταθερά του επέτρεπόταν, με το χέρι του να κουμπάει ελαφρά στην κουπαστή για ηθική υποστήριξη. Ξαφνικά, το δωμάτιο που ήταν γεμάτο κόσμο, στο δωμάτιο που ήταν γεμάτο κόσμο, έπεσε σιωπή. Τα πρόσωπα στράφηκαν γρήγορα προς το μέρος του, τα μάτια πάγωσαν. Συνέχισε να κατεβαίνει αργά, επιτρέποντας στον εαυτό του το πιο αμυδρό χαμόγελο της γερμανικής ανωτερότητας. Από πολύ μακριά άκουσε ξαφνικά τη φωνή του Βισκόντι που έσπασε τη σχεδόν αβάσταχτη σιωπή. «Μπράβο, μπράβο», φώναξε. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλοι σας. Ήρθε ο Τόμας Μαν». Εδώ λοιπόν λέει πως εντελώς τυχαία, μέσα σε μισή ώρα, έφτιαξε αυτό το look που βλέπουμε και που είναι τελικά ο Άσεμπαχ. Ναι, λίγο να... Συνεχίζει μετά και λέει για τη σχέση του με τον Βισκόντι και τα γυρίσματα και αφού τελειώνουν τελικά λέει για την Ιαπωνέζικη κούκλα που του φτιάξανε για το μακιγιάζ της τελευταίας σκηνής και πως έπρεπε όλο αυτό, αναφέρεται πάρα πολύ, να σπάσει και να ραγίσει στην οθόνη σαν κούκλα και πως ό,τι και να δοκίμαζαν δεν μπορούσε να πετύχει και τελικά του έφεραν μία κρέμα ειδική υποτίθεται και πολύ αθώα που έγινε όλο αυτό που έγινε και που μετά γύρισαν, το ίδιο είχε ένα τεράστιο, του είχε κάποιο στο πρόσωπο και όταν είδε αυτό το σωληνάριο που πέταξαν είδε ότι ναι μεν είχαν αφαιρέσει την ετικέτα αλλά είχε μείνει ένα κομμάτι που έγραφε ότι είναι έφλεκτο και μακριά από το πρόσωπο και το δέρμα. Του είχαν βάλει μια πάρα πολύ επικίνδυνη κρέμα για να πετύχουν όλο αυτό και που τελικά βέβαια κατάφεραν και το πέτυχαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το όταν πια τελειώνει η ταινία και αποχαιρετιούνται οι δυο τους. Τον συναντάει στο πρωινό όταν φεύγει ο Μπόγκαρτ. Του λέει θα πας στην Προβυγγία, είναι μακριά, περίπου 10 ώρες, θα σταματήσουμε στην Κρεμόνα. Του λέει λοιπόν ότι
Ωραία λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω Προύστ, την αναζήτηση του χαμένου χρόνου. Το ξέρεις? Ναι, του λέει, το έχω διαβάσει. Σου αρέσει? Βέβαια. Σκέφτομαι να πάρω τον Ολίβια για Σαρλής. Καλό, ίσως να σκεφτείς εσύ το ρόλο του Σουάν. Αλλά πολύ αργότερα. Ναι, σε 2 χρόνια ίσως, ποιος ξέρει, υπάρχει πολλή δουλειά πριν από αυτό. Θέλω να σταματήσω, λέει ο Μπόγκαρτ, να παίζω για μερικά χρόνια. Τα φρύδια του ανασηκώθηκαν, δείχνοντας ευγενικά την έκπληξή του. Να σταματήσεις, πώς αυτό? Φτάνει πια. Είμαι σχεδόν 50 χρονών, έχω κάνει 50 ταινίες, 55 ταινίες. Μπάστα. Μα μου είπες πως ήρθες στην Ευρώπη, έφυγες δηλαδή από την Αγγλία για να δουλέψεις. Το ξέρω, αλλά στη διάρκεια αυτής της ταινίας κατέληξα σε μια απόφαση. Δεν ξέρω αν έπαιξα καλά σε αυτή την ταινία ή αν είναι καλή. Πώς να το ξέρω? Ξέρω όμως πως ό,τι και να γίνει για μένα ήταν το αποκορύφωμα της δουλειάς μου. Η κορυφή. Από την κορυφή λοιπόν δεν μπορείς παρά να αρχίσεις να κατεβαίνεις. Γέλασε ξαφνικά και μου έδωσε μια γροθιά στο μπράτσο. Κι εγώ βρίσκομαι στην κορυφή, Μπόγκαρτ, και από εκεί θα πάω σε μια άλλη κορυφή. Δεν θα κατέβω. Ίσως να σ' άρεσε να παίξεις στον Προύστ ή στο Μαγικό Βουνό. Πώς σου φαίνεται? Ή ακόμα ένα τουμάν. Εγώ θα συνεχίσω. Έχω πολλές κορυφές να φτάσω ακόμα και είμαι 60 χρονών. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Έχουμε κι άλλα να πούμε, ε? Ναι. Ναι, απαντάει ο Μπόγκαρτ, αλλά σήμερα ξέρω πως τέλειωσε ένα κομμάτι της ζωής μου. Σε λίγο θα ξεκινήσω να αρχίσω ένα καινούριο κομμάτι σε μια καινούρια χώρα. Δεν είναι εύκολο. Μου χρειάζεται χρόνος να ησυχάσω, να σκεφτώ, να ξεκουραστώ. Ίσως 2-3 χρόνια. Είμαι τώρα εκτός ανταγωνισμού. Δεν θέλω να παλέψω άλλο. Ο Ρενέ μου έχει φέρει ένα θαυμάσιο σενάριο, το Μαρκίσιο Ντεσάτ στη Βαστήλη. Γεμάτο ποιήση, ομορφιά, αλλά ποτέ δεν θα το χρηματοδοτήσουν. Πάλι γνωστοί αγώνες. Ποιος ενδιαφέρεται για ένα άντρα μέσα σε ένα κελί? Αν ήταν ένας άντρας μέσα σε ένα κελί με 2 γυμνές γυναίκες και μαστίγια, τότε θα υπήρχε ενδιαφέρον. Ο αγώνας όμως που κάναμε με τους Αμερικάνους για να κάνουμε αυτή την ταινία με έχει αειδιάσει. Φτάνει, σταματάω. Έφτασα στο τέρμα. Ξέρω τι θα μας κάνει ο τύπος τους. Θυμάσαι εκείνον τον άντρα στο Σικάγο? Λέει μετά για τους κριτικούς και του λέει λοιπόν μετά ο Βισκόντι, είσαι ένα κουρασμένο γέρικο άλογο. Του λέει πριν, αυτοί δεν διακινδυνεύουν τίποτα οι κριτικοί. Πώς είναι δυνατό να καταλάβουν? Η Κάλλας διακινδυνεύει. Ο Στραβίσκι, ο Σερά, ο Ντιεγκίλεφ, όλοι διακινδύνευσαν κάτι. Ακόμα και εμείς διακινδυνεύουμε. Όλοι οι αληθινοί δημιουργοί έτσι πρέπει να κάνουν. Να σκέφτεσαι μόνο τους ανθρώπους για τους οποίους δουλεύουμε. Το κοινό. Εκείνοι καταλαβαίνουν. Ξέρουν, μας δίνουν κουράγιο, κατάλαβες? Ναι, αλλά για την ώρα έχω βαρεθεί. Τέλειωσα. Δεν αποσύρωμαι ακριβώς, αλλά από εδώ και μπρος δεν πρόκειται να ξαναπεράσω τα ίδια. Του λέει μετά αυτός ότι θα κάνει μια όπερα και τελικά φεύγει και αποχαιρετιούνται. Αυτό λίγο έτσι για να δούμε το παρασκήνιο αυτής της δουλειάς και πώς οι ίδιοι είχαν μια επίγνωση του τι έφτιαξαν. Να περάσουμε λίγο στο κοινό και να δούμε λίγο ερωτήσεις, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση.